Πρεμιέρα με το δεξί έκανε η γυναική ομάδα μπάσκετ του Όμνια της Φέρης Χανίων, καθώς επικράτησε τη ΔΑΠ Αγίου Δημητρίου στο κλειστό των Χανίων με σκόρ 81-55 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Τα κορίτσια του Σταύρου Νανάκου έδειξαν τις διαθέσεις τους από νωρίς και προηγήθηκαν 5-0 με τη Σάρα Μπούθ να πετυχαίνει όλους τους πόντους. Ένα καλάθι από την Κριτζά διέκοψε το σερί, όμως και πάλι ήρθε η απάντηση με ένα 4-0 από την Έρικα Μπίν και τη Σταυριανή Βιτζιλέου για το 9-2. Σε εκείνο το σημείο, άνευε δράση η Λαν Κέλσεϊ για την Δάφνη και με 6 πόντους κράτησε την ομάδα του Αγίου Δημητρίου κοντά στο σκορ, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά στους 3 πόντους, 11-8. Και πάλι όμως η Χανιώτικη ομάδα είχε τις απαντήσεις και με ένα 7-0 έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφιο 18-8. Δύο βολές από την Κόλμαν διαμορφώσαν το 18-10, όμως ένα τρίποντο από την Αγγελική Βιτζιλέου και ένα ακόμα καλάθι από την Σάρα Μπούθ ανέβασαν τη διαφορά στους 13 πόντους για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο συν 11-25-14. Στην δεύτερη περίοδο, οι δύο ομάδες έμειναν μακριά από το καλάθι για 2,5 περίπου λεπτά, καθώς 8-30 το φινάλε η Ντράμοντ με δύο βολές ξεκίνησε ένα ακόμη σερί για τον ΟΑΧ, το οποίο έφτασε το 6-0 για το 31-14 και τη διαφορά για πρώτη φορά στο συν 17. Η συνέχεια όμως ανήκε στη Δάφνη, καθώς με ένα σερί 7-0 έριξε τη διαφορά ξανά στους 10-31-21 με την Κέλσι να δείχνει ασταμάτη. Καλάθι από την Μπίν και 5 συνεχόμενοι πόντοι από την Μπούθ έδωσαν ξανά το ένασμα για πανηγυρισμού στο κλειστό των Χανίων, με τη διαφορά μάλιστα να φτάνει στους 20 πόντους, 46-26, σκορ με το οποίο οδηγήθηκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με τη Σάρα Μπούθ να έχει πετύχει 18 πόντους και την Ντράμοντ 10, ενώ στην αντίπερα όχθη Κέλσε με 11 και Κόλινγκ με 8 είχαν τους 19 από τους 26 πόντους της Δάφνης. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΑΧ ξεκίνησε με ένα καλάθι από την Μπούθ για το 48-26. Η Κόλμαν απάντησε όμως ένα ακόμη τρίποντα από την Μπούθ μεγάλωσε τη διαφορά και την έστειλε στο συν 23, 51-28. Σε εκείνο το σημείο, η Δάφνη αφυπνίστηκε με την Κέλσι να σκοράρει. Αντιαθλητικό φάουλ για τον ΟΑΧ και μια επίθεση όπου η μπάλα έμεινε στα χέρια της Χανιού της ομάδας, συν μια ακόμη χαμένη επίθεση με βήματα, έφερε ένα 9-0 για τη Δάφνη, η οποία και μείωσε ξανά τη διαφορά στο 51-37. Το αντίδοτο το είχε όμως η Ντράμοντ με μια τρίποντη βόμβα, έκανε το 54-37, την ίδια ώρα που η Βιτζιλέο, 4-25 πριν τέλος περίοδου, έκανε το τέταρτο φάουλ της. Τα κορίτσια του ΟΑΧ μετά το νεκρό διάστημα απέκτησαν ξανά επαφή με το καλάθι για να επαναφέρουν τάξη για το 65-43 με ένα επιμέρους σκορ περίοδου 19-17. Στην τέταρτη περίοδο η διαφορά όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά έφτασε μέχρι και τους 28 πόντους, 80-52, για να ολοκληρωθεί τελικά το μάτς στο 81-55. Αξίζει να σημειώσουμε πως χρόνο συμμετοχής πήραν και οι μικρές εντός αγωγικών Παπαδάκη, Θεοδωσουλάκη και Δασκουλίδου, ενώ δεν αγωνίστηκε αν κοίτασε στο δεκάδα η Ηρώκου Φογιάννη, καθώς αναρρώνει από τον πρόσφατο τραυματισμό της. Από τον όμιλο της Φέρης Χανίων, πρώτη σκόρ ήταν Σάρα Μπούθ με 27 πόντους, έχοντας 8 στα 9 δίποντα και 3 στα 9 τρίποντα, 14 rebound και 3 κλεψίματα. Ακολούθησε η Μιράντα Ντράμοντ με 19 πόντους και 7 rebound, ενώ 9 πόντους προς τη Έρικα Μπίν, ενώ είχε και 10 rebound αλλά και 2 εκπληκτικά κοψίματα. 9 πόντους είχε η Αγγελική Βιτζιλέου και από 8 η αδερφή της Σταυριανή, αλλά και η Χριστίνα Λίτσι, έχοντας μάλιστα 2 στα 4 τρίποντα. Για τη Δάφνη διασώθηκαν η Λαν Κέλσε με 23 πόντους, έχοντας 7-7 βολές και 8-4 16 δίποντα, ενώ είχε και 10 rebound. Επίσης η Κόλινγκ με 12 πόντους. Τα δεκάλεπτα με τη Χανιώτικη ομάδα πάντα μπροστά στο σκορ 21-14, 46-26, 65-43 και 81-55. Αρχή του πρωταθλήματος ήταν. Σίγουρα οι αθλητές μου αποδώσαν τα μέγιστα σήμερα. Το βασικό ήταν ότι ελέξαμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Ξέραμε ότι η Δάφνη θέλει να παίξει 5-5. Εμείς είμαστε μια ομάδα πιο αθλητική, παίζουμε πιο επιθετικά στην άμυνα, παίζουμε στα όρια του φάουλ, τρέχουμε πολύ. Καταφέραμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Έχω πολύ καλές σουτέρ. Πήγαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε και γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω πως ναι, και θέλουμε να γεμίζει το γήπεδο. Δεν ξεχνάμε το βασικό μας στόχο που είναι να σωθεί η ομάδα. Σίγουρα πρώτη αγωνιστική ήταν, 2 βαθμούς βάλαμε μόνο στο σακούλι μας. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, κάτι το αντίστοιχο θα ήταν και αν χάναμε, πρώτη αγωνιστική ήταν. Απλώς σίγουρα μας δίνει περισσότερη ενέργεια, μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι το θέαμα που παρουσιάζουμε είναι αρεστό και θα προσελκύσει τον κόσμο των Χανίων να έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Είμαστε τραγικοί από την αρχή μέχρι το τέλος. Απλώς το θέμα είναι ότι αν συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε καμία θέση στην Α1. Εντάξει, από εκεί και πέρα το θέμα είναι πρώτη αγωνιστική βέβαια. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα, έχουν συμβεί και χειρότερα πράγματα. Εντάξει, απλώς συγχαρητήρια στα Χανιά, έκανε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Ένα αντιθέσει με εμάς που δεν ήρθαμε καν στην Κρήτη. Αυτή την εικόνα έχουμε, ναι. Απλώς το θέμα εμείς δεν ήρθαμε εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εντάξει, παίζαμε στην έδρα μας και σίγουρα θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είμαστε μια ομάδα της επαρχίας και έτσι έχουμε το disadvantage σε σχέση με τις άλλες ομάδες ότι δεν είχαμε πολλά φιλικά προετοιμασία. Οπότε προσπαθούμε μέσα από την εξαντλητική προπόνηση να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα. Πιστεύω σήμερα ότι το πλάνο του προπονητή μας λειτουργήσε στο 100%.
Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά στην άμυνα και αυτό φαίνεται και από τους 55 πόντους που δεχτήκαμε. Από εκεί και πέρα ήταν μόνο η πρώτη αγωνιστική. Ξεκινήσαμε το δεξί, είμαστε ευχαριστημένες. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ ακόμα δρόμο. Πρόκειται για μια καινούργια ομάδα και ξεκινάμε την πρώτη εθνική με τις καλύτερες προδιαγραφές και ελπίζω ότι αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο 20 μέρες είχαμε τις Αμερικανίδες, η ομάδα πιστεύω όσο περνάει ο καιρός θα δένει πιο πολύ και στο δεύτερο γύρο εγώ περιμένω πολύ ευχάριστες εκπλήξεις. Από εκεί πέρα ο κόσμος, ο οποίος ακόμα είναι μουδιασμένος, δεν γνωρίζει την ομάδα, είδαμε ότι σιγά σιγά όμως έρχεται. Θέλετε τον κόσμο δίπλα, φαντάζομαι, και να γεμίζει το κλειστό. Ο κόσμος για μας είναι ο έκτος παίχτης κατά τη διάρκεια του μάτς. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε να προσελκύσουμε και νέο κόσμο. Να σηκωθούν από τις καφετέριες, να σηκωθούν από τις καρέκλες και να έρθουν στα γήπεδα. Είναι ό,τι καλύτερο.